Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια νέα εποχή αυτή η διοργάνωση του Πιομπίνο. Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια συνέχεια της παράδοσης που έχουμε δημιουργήσει. Όλα αυτά είναι μια συνέχεια όλων αυτών που έχουμε κάνει όλα αυτά τα διάστημα. Προσπαθήσαμε να αντίξω οι συνθήκες και εμείς όπως όλος ο κόσμος να δουλέψει και να βγάλει κάτι άλλο. Από τον Σπύρο, από τον Γιαννιώτη, από όλους τους Μαριάννη, την Λιμπερτά, από όλους που μέχρι και εμάς τώρα εδώ. Όλοι μας με τα παιδιά εδώ προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και προσπαθούμε σε αντίξω συνθήκες να γυρίσουμε το κλίμα και να το φέρουμε να το κάνουμε θετικό για μας. Πάντως πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στις αντιδοξιότητες, γιατί από το 2007 και τη Μελβούρνη που πρωτοέπεσε στα νερά ο Σπύρος μέχρι τώρα, οι επιτυχίες είναι πάρα πολλές. Σίγουρα υπάρχει πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα δεν θα γινόταν τίποτα. Σίγουρα χωρίς πρόγραμμα δεν περνάς στις αντιδοξιότητες. Οι αντιδοξιότητες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτές πρέπει να τις υπολογίσεις και αυτές πρέπει να περνάς. Είμαστε ένα μαθής και δεν ξέραμε τίποτα το 2007. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να είμαστε στους καλύτερους. Γενικά η Ευρώπη στο Περμότερ είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάνω σε αυτή τη διοργάνωση, ο Περμότερ ουσιαστικά είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα για εμάς. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Στο 25η, που είναι πρώτη φορά που οι Έλληνες κολυμπητές πέφτουν στο νερό, περιμένεις πρόκριση για το παγκόσμιο της Βαρκελόνης? Έχεις κάποιον άλλον στο νου σου να βάλεις μέσα στο πρόγραμμα? Και τα δύο παιδιά δείξανε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο 25η. Αυτά τα στοιχεία ήταν αυτά που δώσανε κάτι παραπάνω. Συγκεκριμένα στην κλίδη δημιουργήσαν την κατάσταση αυτή που τους έκανε να έρθουν στην 8η θέση και στην 10η θέση. Αυτά βγάλανε και αυτά κάνανε. Έτσι λοιπόν μείναμε και εμείς εκεί πέρα, μείναμε στην 8η και στην 10η θέση, αλλά βλέποντας ουσιαστικά δύο αθλητές που είναι περισσότερες δυνατότητες από την 8η και την 10η θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα που αν το κάνεις πρώτη φορά, ιδίως γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Σου ξαναλέω και στο λέω, θα δείξω οι συνθήκες, θα τις γυρίσουν όπως θα τις γυρίσει όλος ο ελληνικός λαός. Βλέπεις κάποιον άλλον κολυμβητή, έχεις κάποιον άλλο στο νου σου? Πάρα πολλούς μικρούς κολυμβητές που μπορούν να συμμετάσχουν και με ελπίδες και με τίποτα. Ναι, σίγουρα βλέπω πολλούς κολυμβητές. Και ο Τσιραπίδης που ήταν έτσι, που είναι σαν μικρός σε ηλικία κολυμβητής, και αυτός πάρα πολύ καλός κολυμβητής. Πολλοί κολυμβητές είναι κολυμβητές. Τώρα το θέμα είναι πώς θα δουλευτούν και τι θα γίνει μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Σπύρος θα κολυμπήσει 25 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν θα κολυμπήσει 25 χιλιόμετρα. Ο Σπύρος είναι 33 χρονών σχεδόν, 32 χρονών. Ξέρω ότι θα κολυμπήσει το χώρο του Σαΐα. Πολύ άμεσα, πολύ άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.